Δανάη, φύε. Δημιουργείς μου πρόβλημα, να το καταλάβεις. Τόση ώρα που με διώχνεις θα μπορούσες να με είχες ακούσει. Αντρέα, το μόνο που θέλω να μου εξηγήσεις είναι γιατί με κάρφωσες στο θείο μου. Τι σου έχω κάνει, ρε παιδί μου? Νομίζω ότι μπορούμε να γίνουμε φίλοι. Γιατί δεν μου δίνεις μια ευκαιρία? Γιατί έχω στάρω. Φίλος με κάποιον έγινε σε ούτε με ψέματα ούτε με τεχνάσματα. Και από ό,τι βλέπω, εσύ θα με το πάει. Λοιπόν, σιχουφίε, δημιουργείς μου πρόβλημα, δεν το καταλάβεις? Είσαι πολύ ανέστητος. Και εσύ μου δημιουργείς πρόβλημα, δεν το καταλαβαίνεις? Ήταν ανάγκη να πας να τα πεις όλα στο θείο μου. Εν ήθελα να σε καλύψω, τσαμέ, τέλειωσε. Λοιπόν, χάνω την υπομονή μου, σε παρακαλώ, σιχουφίε με το καλό, γιατί να πιάσω τηλέφωνο τον θείο σου να έρθει να σε μαζέψει. Σοβαρό μιλώ. Περίμενε. Δεν είμαι καλά. Είμαι σε κρίση, δεν το βλέπεις? Έγινα χώμα. Είμαι χάλια. Άσε με να μείνω λίγο εδώ. Πού να γυρνάω τώρα μόνη μου μέσα στους δρόμους? Έχω κάνει κοπάνα από το σχολείο. Δεν έχω και καθόλου χρήματα. Θα σου δώσω εγώ. Θα σου δώσω να παράγεις ένα καφέ. Έλα, πας, πιάστα. Όχι. Έλα, μην τρέπεσαι. Πιάστα, αλήθεια. Συγγνώμη για την ενόχληση. Δεν ξέρω τι σας παρέα. Έλα, περίμενε. Περίμενε, με πέπκεις, δεν θα πάεις πουθενά. Σου λαλό ψέματα, ρε μωρό μου. Αλήθεια, με μόνη της που ήρθε. Κάνε με τόσο μπελό σαν να εισπράξει τη σπίτι μου, σαν σε περίμενα εσένα. Και τη διεύθυνση σου που την ήβρε? Εκτός αν γίνεται φίλη, Ανδρέα. Κολλητή. Τι μου το λέει? Τι θα είναι η πρώτη φορά? Έλενα, τα πράγματα γίνανε ακριβώς όπως σου εξήγησα. Καλά, εγώ έτσι γίνε, κάρα δίπλα μου να γυρίσω να δω την ροκόλα. Ρε μωρό μου, κάνω τόσα όνειρα για μας. Μόνον εσένα θέλω, μόνον εσένα να αγαπώ. Τι έπρεπε να γελάς με τη Μίτσανο, είναι ενοχλητής που πάνω. Και εσύ με τον ίδιο τρόπο θα αντιδρούσες, Ανδρέα μου. Δεν με πείθεις. Ό,τι ζω να μου πεις, δεν με πείθεις. Πρώτα φίλοι στο Facebook, μετά τηλέφωνο, μετά έρχομαι και βρίσκω τι είδαμε. Το επόμενο βήμα ποιον είναι δηλαδή? Εν είδα Νάι που μου κολλά, που την νύχτα που την είδα στο γάμο της Αθηνάς. Εν Μίτσα, ενθουσιάστηκε, κάνε Παναγίκα μόνη της και παρατράβησε το. Και γιατί μου το είπες τόσο καιρό? Που ευγένεια. Δεν ήθελα να νομίζεις ότι με έκαναν κολόπεδο, που σου κάνω φιγούραν, ότι ξέρω εγώ κολλού μου γκόμενες. Δεν ήθελα να νιώσεις ανασφάλεια, ρε μωρό μου. Αλήθεια. Να κόψεις κάθε επικοινωνία μαζί της σου με την ενθάρρυνση, εντάξει? Εντάξει, ό,τι θέλεις. Καλά, ρε παιδί μου, νομίζω ότι έχουμε μάθει και οι άλλοι. Τι είσαι τώρα? Τίποτα, καλά είμαι. Λοιπόν, άντε, σηκωστέ πάω να σε κάνω παραγιά χτυπήσω κανένα κομμένα. Να μου εθωρείτε έτσι, ρε. Ξέρω το ότι φάς την εκκολοφέση μαζί μου γιατί θα σταυρώσει ένα γυναίκα. Μην αντρέψτε το παραδεχτείτε. Εγώ παραδέχομαι το, φίλε μου. Δεν είμαι κομπλεξικός. Χαλάλη σου ούλες συγκόμενες. Δεν έχω καμία ανορέξη να μπορούμε στα μπαράκια. Και όμως θεωρούν οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας να χάνουν. Sorry. Θα ντρέπουμε. Άλλο να συμφωνήσω με τον φίλο μου, Ανδρέα. Εμείς ό,τι κάναμε, κάναμε. Και ακόμα, κλείσαμε. Άτε. Πήγαινε εσύ και χτύπωσες γκόμενες θέλεις. Χαλάλη σου. Το λοιπόν θα κάνω τάμα να μην γίνω ποτέ μου σαν και εσάς. Να που πάθετε ρε, ξυπνήστε ρε, κολλήστε ρε, πάσε μια γυναίκα ρε. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, να μπουν τα πράγματα. Μπορούμε. Μα να μην είσαι σωτηρία εσείς. Να μου λέγατε. Τώρα δεις. Έλα όμορφη μου. Εγώ είμαι. Ο Λευτέρης. Ναι, ναι, είμαι εδώ μέσα σπίτι. Ναι, μόνος μου, ναι. Να πω καμίς. Μα τούτο που με επιθύμησε και διαφέρεσε για μένα, όταν ένα τηλεφώνω να πιέσει, ούτε τίποτα, να μπορούν τα πράγματα. Όχι, τίποτα, είναι τηλεόραση. Έλα σου πω, επιθύμησα σε και ήθελα να πάω για κάποιον ποτό να ξέρεις και μετά ό,τι προκύψει. Σε μέσα κράτη. Εντάξει, ετοιμάστε να φτάσει κανένα τεραστή να σε πιάσω. Γεια σου. Και εν τούτη. Γεωργία. 1,78-65 κιλά. Τοπικό προϊόν. Φωτογράφος. 25 χρονών. Πολλά δυνατή ρε παιδιά. Με βλέπω να τζιούμαι απόψε. Πίσω να μου καλεύει με την ρόπα και ρωτώ τον πουρτσάν παλέν. Δεν πω το πράγμα για να τζιούμαι ρε παιδιά. Πάει μια νύχτα μαζί του και νομίζω ρίσου σχέση πήρα. Τέλος πάντων. Έφυγα για να με αρχίσω και να τα πούμε.
Γεια σας, ξενερωτή. Δεν θα αλλάξει ποτέ, φίλε μου, τούτος. Σας πω κάτι. Φοάται να ερωτευτεί, έχει πρόβλημα. Όχι φοάται. Τρέμει. Να σου πω και κάτι. Το χειρότερο είναι ότι δεν και καταλάβει αυτό το πράγμα. Φίλε, είμαι και εγώ έτσι. Είμαι πολλά γελίος. Πού μου φοιτητή στο Λονδίνο, ρε φίλε, έκαμε πολλές ασωτίες. Ναι. Κάθε νύχτα ζαλίγκομαι. Και ο τρεις ταυτόχρονα. Δεν παρακάμα του. Τώρα όμως που εγγελόν περωτεύτηκα, είμαι και αμέ. Αχ, ρε φίλε. Κι εγώ μια μου τα ίδια. Άσκη μου πολλά να φλερτάρω συνέχεια. Δεν νομίζω ότι ήταν και σωστό. Δεν μπορούσα να κάνει μόνο γαμία. Επνίου. Νοιάζε με μόνο η δική μου ικανοποίηση. Αλλά τώρα, φίλε, άλλαξα. Καμία σχέση όμως. Δηλαδή, σαν τη νύχτα με ημέρα. Εγώ εντελώς αντίθετος, ρε φίλε. Άρεσε και μου η μονιμότητα. Που με τσίζει, δηλαδή, ένιωθα ειδονίνα μα έθελα ερωτευτώ. Ξέρω, ήταν ένα πράγμα που είναι φόβο. Απλά είναι τύχη. Εγώ έπρεπε να φάω την καταραπατσό για να καταλάβω. Τελικά, φίλε μου, αγάπη είναι να προσπαθείς να μπεις στη θέση του άλλου. Mm. Αν μπορείς να καταλάβεις τι νιώθει και τι θέλει που σένα. Αν δεν τα καταφέρεις να κάνεις τη γυναίκα μου που αγαπάς, να νιώσει ασφάλεια και προστασία μαζί σου, πάει. Έχασες το παιχνίδι. Ευτυχώς, εγώ κατάλαβα το λάθος μου, έστω και αργά. Και είμαι πολύ χαρούμενος που η Αθηνά δω και μου ξανά την ευκαιρία. Έλα, Ανδριάνα. Ήρθες και άσε με το γραφείο. Ναι, μόλις επέστρεψα από Ρόδο. Δεν ένιωθα καλά, είχα την ανάγκη να μιλήσω με κάποιον και είπα να έρθω να δω αν είσαι μέσα. Ένα σχήμα τα πράγματα. Από ό,τι φαίνεται η μάμα μου εσυροπτέρεψε. Να πρέπει να τη φέρουμε στην Κύπρο να κάνουμε χειρίση καρδίας. Ναι, ναι, εννοείται, Ανδριάνα. Να κάνουμε ό,τι πρέπει. Μια χειρίση καρδίας είναι και έτσι απλό. Ανδριάνα. Πραγματικά συγγνώμη για τον που γίνηκε. Έλα σου πω, καλύτερα πει να παίζει ξεκουράστου και να μιλήσουμε αύριο. Εντάξει. Άντε, καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Ανδρέα, είπες μου ότι σπουδάζεις ιατρική, είναι έτσι. Ναι. Φίλε, θέλω μια χάρη. Θέλω να με βρεις κανέναν καθηγητή σου να μας πει, να μας προτείνει κανέναν καρδιολόγο, ρε φίλε. Εννοείται, ρε φίλε. Να βρούμε τον καλύτερο. Κάποιος δικός σου. Ναι. Καλημέρα, αγάπη μου. Τι κάνεις? Δεν μου στο κρεβάτι ακόμα. Ετοιμάζομαι τώρα, σηκωθώ. Πώς και έτσι πρωινή. Ακούσε μου χαρούμενη, να μου πέγινε. Ένα κλείσα μάτι όλη νύχτα από την αγωνία μου. Περίμενα να ξημερώσει. Να σου πω, να περάσω από το σπίτι σου πριν πάω γραφείο Μέφης, εντάξει. Έχω κάτι πολλά σημαντικό να σου πω. Έλα, ρε, αγάπη μου, τώρα που κάνεις είναι σωστό. Κράτας μέσα αγωνία, τουλάχιστον πέρα μου τι έγινε. Κάτι καλό, κακό. Εξαρτάται. Για μένα είναι πολύ καλό. Για σένα να δείξει. Ελπίζω να είναι καλό και για σένα. Άτε, κλείω. Τηλεφώνησα τον δικηγόρο μας. Κλείσα ραντεβού για μεθαύριο. Δεν ξέρα τι να του πω, ρε Έλενα. Πάθε σοκ ο άνθρωπος. Τέλος να εμπάθει τόσα χρόνια που μας ξέρει. Άρα, αγάπη μου, πώς φτάσαμε, ρε μωρό μου, δάει που φτάσαμε. Είμαι χάλια. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι σε χάνω, Έλενα. Μα τι λάλο χάνω, σε έχασας. Κι εγώ φταίω. Εγώ φταίω για όλα. Εσύ σου πάντα εντάξει μαζί μου, δεν το εκτίμησα. Πώς θα είναι η ζωή μου χωρίς εσένα, αγάπη μου. Thank you.
χρόνο να κάνει τη δουλειά του Λουκά μου, με στενοχωριέσαι. Ήταν καλύτερα για τους δυο μας. Και ελπίζω στην επόμενη σου σχέση να μην κάνεις τα ίδια λάθη που κάνεις μαζί μου. Σου για μας, φυσικά θέλεις και εσύ. Ενώ είμαστε φίλοι, για πάντα. Θέλω να ξέρεις ότι ήσουν ένα πολλά σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου, ζητώ δεν θα αλλάξει ποτέ. Και να με δαμέ, μπορείς να βασίζεσαι πάνω. Για πάντα.